Τουλάχιστον στα 8,5 μέτρα έφτασε ο κυματισμός έξω από το ενετικό λιμάνι στα Χανιά, σε 26 μέτρα βάθος τις προηγούμενες μέρες και με το κύμα αυτό να είναι της τάξης μεγέθους Ειρηνικού ωκεανού. Ένδειξη που καταδεικνύει πως η πρόσφατη κακοκαιρία ήταν ίσως και μεγαλύτερη από εκείνη του 2016. Στα πολύτιμα αυτά συμπεράσματα κατέληξαν οι ερευνητές του Τμήματος Φυσικών Καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης με βάση τα στοιχεία που κατέγραψε ο κυματογράφος που έχουν ποντίσει στο ενετικό λιμάνι στα Χανιά και τον οποίο ανέσυραν μετά από 4 προσπάθειες επανεντοπισμού του εξαιτίας της πολύ μειωμένης ορατότητας μέσα στο βυθό από την πρόσφατη κακοκαιρία. Μας χρειάζονται μετρήσεις για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αποφεύγουμε στο μέλλον να έχουμε τόσα μεγάλα κύματα και να χτυπάνε το λιμάνι. Περίπου 4 καταδύσεις. Μία χθες, άλλες 2 σήμερα και στη τέταρτη το βρήκαμε. Οπότε ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, σκεφτείτε, για να δέσουμε τους κρίκους στο όργανο, χρειάστηκε να φέρουμε τους κρίκους εδώ πέρα για να μπορούμε να δούμε το όργανο και τους κρίκους. Ήταν κάτι. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναβουτήξει σε τόσο θολά νερά. Το βασικό μας πρόβλημα ήταν η ορατότητα. Που είχαμε πάρα πολύ κακή ορατότητα και αυτό έκανε τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Από τη στιγμή της ανέλκυσης του κυματογράφου, απαιτήθηκαν 2 ώρες περίπου μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων. Έξω από το παλιό λιμάνι έχουμε ένα μετρητή σε βάθος θάλασσας 30 μέτρα που κάθεται στο βυθό. Και κάθε περίπου 3 μήνες πηγαίνουμε, τον βγάζουμε, παίρνουμε τα δεδομένα, τις μετρήσεις που έχουν να κάνουν με το ύψος του κύματος, πόσο μακρύ είναι το κύμα, από ποια κατεύθυνση έρχεται. Αλλάζουμε τις μπαταρίες και το ξαναπετάμε στη θάλασσα. Και βρήκαμε λοιπόν αυτό το παράθυρο ανάμεσα στις 2 καταιγίδες, αυτή που μόλις μας ήλθε και αυτή που έρχεται, για να προλάβουμε να αλλάξουμε τις μπαταρίες, να πάρουμε τα δεδομένα και να συνεχίσουμε. Το ενδιαφέρον σε αυτού του είδους τα δεδομένα εστιάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς η πρόσφατη κακοκαιρία ήταν πρωτοφανής. Και πρέπει να το μετρήσουμε, δηλαδή να το ποσοτικοποιήσουμε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε κάθε πότε γίνεται. Δηλαδή αυτό είναι ένα φαινόμενο που γίνεται κάθε 50 χρόνια, κάθε 20 χρόνια, κάθε 10 χρόνια, πόσο μεγάλο είναι, γιατί αυτό θα βοηθήσει, ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει το λιμενικό ταμείο να κάνει τα πλάνα του και να δει τι έργα πρέπει να κάνει για να βοηθήσει τον Αμοχανίον. Όπως επισημαίνει ο κύριος Συνολάκης, οι δημόσιοι φορείς πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αντί να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο. Έστω και μία ανθρώπινη ζωή είναι δικό τους πρόβλημα. Άσχετα αν στο τέτοιο υπάρχει τυπολατρεία και λέει «Α, αυτό το κομμάτι δεν είναι δικό μας». Λοιπόν, το νούμερο ένα είναι πρέπει οι δημόσιοι λειτουργοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς σαν πολίτες να ακολουθούμε την κοινή λογική. Δεν είναι καθόλου και πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι ποτέ δεν περνάμε από ένα δρόμο που είναι πλημμυρισμένος. Τέλος, όπως επισημάνθηκε, μία διάβρωση δεν είναι απόλυτα προβλέψιμη. Μπορούν όμως να διορθωθούν οι κακοτεχνίες και αυτό ισχύει τόσο για τις παραλίες όσο και για τους κομμάτινους όγκους. Το θέμα είναι να το κάνουμε από πριν. Όσον αφορά τα οδοστρώματα, οι κατασκευές στις περισσότερες φορές είναι πάρα πάρα. Είναι σε άθλιες. Δεν κάνω ψεύτικες. Άθλιες.